είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μαζί με την φίλη μας τη Ραφαέλα, η οποία είναι σήμερα εδώ κοντά μας. Ραφαέλα μου, καλώς μας ήρθες και πάλι και μετά τις διαφημίσεις. Λοιπόν, να πούμε ότι η Ραφαέλα μας είναι μόλις 18 ετών και έχεις περάσει μέσα από πάρα πολλές εμπειρίες δύσκολες, Ραφαέλα μου, στη ζωή σου. Και εμείς μάθαμε την δική σου ιστορία πριν από λίγες μέρες που έκανες μία ανάρτηση στη σελίδα σου στο Facebook. Σε αυτό το θέμα θέλω να ευχαριστήσω τη σελίδα OffsideCY και συγκεκριμένα την Άντρη Θρασιβούλου που ανάδειξε το θέμα και με βοήθησε και εμένα να στείλω μηνύματα στον κόσμο. Ραφαέλα μου, πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πες μας πώς ξεκίνησαν τα πράγματα για σένα, έτσι να μας διηγηθείς τη δική σου ιστορία. Από 13 ετών ξεκίνησα να βάλω περιττά κιλά. Μέχρι τα 16 μου ζύγιζα 110 κιλά. Στα 16,5 μου χρόνια πήρα την απόφαση και μέχρι σήμερα έχω χάσει 53 κιλά. Αντιμετώπισα σκληρό μπούλινγκ στο σχολείο, όπου ήρθα σε σημείο να το αφήσω και να φύγω γιατί δεν μπορούσα να συνεχίσω έτσι. Ήταν ο λόγος που εγκατέλειψες στο σχολείο. Ναι, άλλαξα και σχολείο για να προσπαθήσω να δω τι θα γίνει, μπορεί να βρω μια λύση έτσι. Όμως από την πρώτη μέρα στο επόμενο μου σχολείο πάλι αντιμετώπισα μπούλινγκ και έτσι είπα δεν αντέχω, θα φύγω. Τι άκουγες όταν έμπαινες στο σχολείο, όταν έβγαινες έξω στα διαλύματα? Το όνομα μου διαγράφτηκε, δεν ήταν Ραφαέλα, ήταν τάγκ, ήταν διάφορα επίθετα, δεν υπήρχε το Ραφαέλα. Θυμάμαι συγκεκριμένη ημέρα που μια συμμαθήτρια μου, φίλη σε εισαγωγικά, με είχε κλείσει σε ένα κλουβίο που έβαζα κάτω σκουπιδιό στο σχολείο. Και έκλεισε την πόρτα και μου είπε: θα σε βγάλουμε από εδώ μέσα όταν χάσει τα κιλά σου. Έτσι. Μετά από αρκετή ώρα και αρκετό κλάμα, με είχα βγάλει. Υπήρχαν συμμαθητές μου γύρω-γύρω από το κλουβί, κανείς δεν με υποστήριξε. Αντιθέτως, γελούσαν. Μάλιστα. Καθηγητές δεν πήραν κανένα σύνδεση τι γινόταν? Όχι, και αντιμετώπισα και απορισμένους καθηγητές στο Όμπουλεκ. Δηλαδή, μια καθηγήτρια γυμναστικής μου είπε: Ραφαέλα, έλα να κάνεις γυμναστική, να χάσεις κανέναν κιλό. Πώς έγινες έτσι? Ένας άλλος καθηγητής μου είπε: τα βιβλία σου τα ξέχασες, το φαγητό δεν το ξέχασες? Υπήρχαν καθηγητές που όταν δεν ήξεραν το όνομά μου, μου έλεγαν: εσύ παχουλή εκεί. Έτσι, ναι. Κοίτα, από παιδιά τα οποία ήταν τότε συμμαθητές σου στο σχολείο, νομίζω ότι και εσύ ήδη κάπου μέσα σου μπορεί να τους δώσεις ένα ελαφρυντικό λόγω του νεαρού της ηλικίας, να μην ήξεραν πόσο πολύ μπορεί να σε πλήγωναν με μια κουβέντα που σου έλεγαν. Αλλά σίγουρα από πιο μεγάλους ανθρώπους ενήλικες, όπως ήταν οι καθηγητές, είναι αδικαιολόγητα. Ναι. Δεν μπορούσα να μιλήσω σε κανέναν, τα καλούσα όλα μέσα μου. Πόναγα, τίποτα δεν έλεγα σε κανένα, ακόμα ούτε στην οικογένεια μου, γιατί φοβόμουν ότι αν τα πω, η οικογένεια μου σίγουρα θα βρει μια λύση να έρθει στο σχολείο να κάνει κάτι, σίγουρα. Το δεν ήθελες να έρθουν οι δικοί σου? Όχι, γιατί φοβόμουν μήπως αντιμετωπίσω χειρότερο μπουλίκ. Η δική σου, Ραφαέλα μου, αντιλαμβανόντουσαν την κατάσταση ότι κάτι συνέβαινε μέσα σου, ότι είχες κλειστεί στον εαυτό σου? Γιατί φαντάζομαι ότι βίωνες όλες αυτές τις καταστάσεις, σίγουρα. Είχες κλειστεί στον εαυτό σου, έτσι? Ναι, πάρα πολύ και ακόμα το αντιμετωπίζω, να είμαι κλειστή από τότε. Η οικογένεια μου δεν καταλαβαίνει τίποτα, γιατί όταν πήγαινα σπίτι μπροστά τους ήμουν άλλος άνθρωπος, πήγαινα στο δωμάτιό μου, κλειδωνόμουνα και έκλαιγα μόνη μου με τις ώρες. Προσπαθούσα να μην τους δείξω κάτι και να μην τους στεναχωρήσω. Όμως τώρα που τους τα λέγω, μου λένε: τότε γιατί δεν μας τα έλεγες να βρούμε μια λύση? Να σε βοηθήσουν. Ναι. Πότε αποφάσισες να ζητήσεις βοήθεια? Είπες στα 16,5 ότι ξεκίνησες αυτή την προσπάθεια. Τι ήταν, πάω πιο πίσω. Είπες ότι από τα 13 ξεκίνησες να παίρνεις βάρος. Ναι. Ήταν μια δική σου κατάσταση, η οποία μπήκες στη διαδικασία να πεις ότι θα απολαύσω το φαγητό και ό,τι γίνει και θα τρώω όσο πιο πολύ. Υπήρχε κάποιο θέμα, γιατί πήρες μέσα σε 3 χρόνια, έφτασες στα 110 κιλά, όπως μας είπες. Ναι. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, απλά μου αρέσαν τα παχυντικά φαγητά, τα γλυκά κτλ. Αυτό ήταν και τρώγα σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Ναι. Το αντιμετώπισα αυτό στα 16,5 μου χρόνια, όταν ένα πρωινό ήρθε η θεία μου και μου είπε: Ραφαέλα, δεν πάει άλλο, φοβάμαι για την υγεία σου, για τη ζωή σου, γιατί είχα και πάρα πολύ λίπος. Και έτσι μου σύστησε τον διατροφολόγο, διαιτολόγο Τάσο Αναστασίου, τον ήρωά μου, όπου του λέω: μου έχει σώσει τη ζωή μου. Και έτσι τον επισκέφτηκα. Δεν ένιωθα καμιά θέληση μέσα μου. Όμως τον είδα τόσο καλόν άνθρωπο που ήρθε η θέληση από την ώρα που τον είδα, μου είχε αλλάξει τη ζωή μου.
Ένιωσες ότι θα ήταν δίπλα σου να κάνατε μαζί αυτήν την προσπάθεια. Είναι το στήριγμα μου, πάντα με βοηθάει. Εγώ απορώ πως με αντέχει. Εγώ αν ήμουν στη θέση του δεν θα με αντέχει. Ναι, έκανες πάρα πολλές παρασπονδίες στο πρόγραμμα που σου έβγαζε. Ναι, έκανα κάποιες, όμως είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και άψογος επαγγελματίας. Σε λίγη ώρα θα μιλήσουμε μαζί του, να πούμε ότι η Ραφαέλα μπορεί να έχει φύγει από το σχολείο τότε στα 16 σου, γιατί δεν άντεχε στον bullying. Θα πάμε όμως να συνεχίσουμε σε λίγο, γιατί τώρα επανήλθες και είσαι στο νυχτερινό. Ναι. Λοιπόν, περίμενε λίγο, Ραφαέλα μου, να μιλήσουμε μαζί με τον διατροφολόγο σου, ο οποίος είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο κύριος Τάσος Αναστασίου. Κύριε Αναστασίου, γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας, γεια σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε εδώ κοντά μας. Η Ραφαέλα, όπως είμαι σίγουρη ότι το γνωρίζετε, ότι δεν το ακούτε σήμερα για πρώτη φορά, σας αποκαλεί τον ήρωά της, τον άνθρωπο που στάθηκε στο πλευρό της, έτσι και μαζί δώσατε αυτή τη μάχη. Μάλιστα. Ναι, ναι. Πώς ξεκίνησε η σχέση η δική σας όταν ήρθε κοντά σας στα 16,5 της χρόνια? Σχέση, πώς άρχισε? Βασικά, της είπαν κάποιος γενικός πρόσωπο να έρθει στο γραφείο μου. Ήρθε έναν μωρό να την πω, κουρασμένον, απογοητευμένη, και ζητούσε μια λύση, κάποια βοήθεια. Την εποχή σας μπορούσα, εγώ στάθηκα δίπλα της και έφτασε εδώ που έφτασε. Έχει δώσει τη δική της μάχη η Ραφαέλα, έτσι, γιατί... Ναι, έχει δώσει τη δική της μάχη, είναι άξια συγχαρητηρίων, με αρκετή υπομονή, επιμονή, κατάφερε να φτάσει το στόχο της. Και όχι μόνο εξωτερική εμφάνιση, αλλά κατάφερε να αλλάξει και σαν άνθρωπος και τρόπος ζωής. Mm-hmm. Είναι παράδειγμα προς μίμηση, η Ραφαέλα. Το πιο σημαντικό, έτσι, ότι έχει καταφέρει μέσα της να αλλάξει. Κύριε Αναστασίου, θέλω να σας ρωτήσω, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι όπως τη Ραφαέλα μου, προσπαθεί με χίλιους δύο τρόπους να χάσει τα κιλά του, για οποιοδήποτε λόγο και αν τα έχει πάρει, και αντιμετωπίζει τον bullying από τους γύρω του, είτε από φιλικό περιβάλλον, είτε από το κοινωνικό περιβάλλον ευρύτερα. Η απογοήτευση που νιώθει, γιατί είναι απόλυτα φυσιολογικό και ανθρώπινο όταν ακούμε κάτι για εμάς, ακόμη και αν το παίζουμε δυνατή και αν είμαστε δυνατοί στην πραγματικότητα, είναι πολύ φυσιολογικό κάποιες στιγμές να μας επηρεάζει και να μας καταβάλει κάτι το οποίο θα ακούσουμε. Ναι. Σε πόσες φάσεις είδατε έτσι τη Ραφαέλα? Κοίταξε, στην αρχή έδειξε ότι ήταν επηρεαζμένη από αυτό το πράγμα. Στην πορεία την έβλεπα να αλλάζει, δηλαδή όσον έχανε βάρος, αποκτούσε αυτοπεποίθηση, ήταν πιο δυνατή και σιγά σιγά έφτασε όπου έφτασε. Και τα κατάφερε. Τα κατάφερε, καλό. Πολύ ωραία. Είναι βλέπετε. Βεβαίως, τη βλέπουμε και τη χαιρόμαστε, έτσι, γιατί είναι πολύ όμορφη, πολύ χαμογελαστή. Και έτοιμη να γίνει συνάδελφός σας. Ελπίζω. Αυτό θέλει η Δία, θα μας τα πει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αναστασίου. Να είστε καλά. Ηρώα μου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ραφαέλα μου, θα ήθελα, αν θέλεις και εσύ φυσικά, γιατί έλεγα και προηγουμένως ότι καμιά φορά μπορεί να μπούμε στη διαδικασία όλοι να σχολιάσουμε κάτι το οποίο θα δούμε. Είτε έχει να κάνει με την εξωτερική εμφάνιση που είναι... τα κιλά, το χρώμα, τα μαλλιά, το ύψος, το οτιδήποτε. Αν θέλεις να σχολιάσεις έναν άνθρωπο, θα βρεις οτιδήποτε για να τον σχολιάσεις. Ναι, πες μας εσύ από τις δικές σου εμπειρίες, τα πιο σκληρά πράγματα που έχεις ακούσει, μας είπες ότι το όνομα Ραφαέλα είχε διαγραφεί. Ναι. Και ότι σε είχαν κλείσει σε κλουβί στο σχολείο και αυτά ήταν πράγματα τα οποία δεν τα μοιραζόσουν με κανένα. Φίλους, φίλες είχες? Φίλες πραγματικές δεν είχα. Τότε νόμιζα πως είχα, όμως τώρα που το συνειδητοποιώ δεν είχα ποτέ. Mm-hmm. Είχα απλά παρές για να περνάει η ώρα στο διάλειμμα και αυτοί μου έκαναν όλα αυτά τα πράγματα. Α, οι φίλοι σου? Ναι, οι φίλοι σε εισαγωγικά. Ναι. Δεν είχα φίλες, είχα παρές. Δεν υπήρξε ποτέ ένας άνθρωπος ανάμεσα σε αυτά τα παιδιά που να πει ότι ας την αφήσουμε στην ησυχία? Όχι, δεν με υποστήριξε ποτέ. Μου έλεγαν καλά πώς κάνεις, έτσι αστεία σου κάνω. Εσύ φεύγοντας από το σχολείο, ποια ήταν η καθημερινότητά σου μετά? Σχόλανες, ας πούμε, μια μισή το μεσημέρι. Πήγαινα στο σπίτι, έτρωγα, πήγαινα στο δωμάτιό μου, ξέσπαγα σε λυγμούς.
πήγαινα στην οικογένειά μου, προσπαθούσα να μην καταλάβουν τίποτα. Πήγαινα ξανά στο δωμάτιό μου, έλεγα δεν θέλω να πάω, δεν θέλω να πάω, δεν θέλω να πάω, όμως ένιωθα αναγκασμένη να πηγαίνω. Πήγαινα και την επόμενη μέρα πάλι τα ίδια. Είχα σπάσει, ήρθα σε σημείο που δεν αντέχα. Άρα φαντάζομαι πώς ήταν για σένα η διαδικασία κάθε βράδυ που έπρεπε να ξαπλώσεις, να ξυπνήσεις, να πας στο σχολείο. Ήταν εφιάλτης για μένα. Ενώ ήξερες τι σε περίμενε από τους συμμαθητές σου. Ναι. Τι είναι αυτό που σε έκανε να κάνεις αυτόν το post στο Facebook? Περηφάνεια να σου πω περισσότερο. Περηφάνεια, ναι. Και να βγάλεις προς τα έξω τη δική σου ιστορία. Ναι, ναι. Να δείξω σε άτομα ότι όλοι μπορούν. Δεν έχει κάποιο που δεν μπορεί. Με θέληση, επιμονή και υπομονή είναι τα τρία πανίσχυρα όπλα που οποιοδήποτε θέλει κάτι μπορεί να το καταφέρει. Θέληση, υπομονή και επιμονή. Τα τρία πανίσχυρα όπλα. Από την ημέρα που έβγαλες τη δική σου ιστορία στο Facebook, τι έγινε με τα μηνύματα που σου στέλνει ο κόσμος? Μου έστειλε πάρα πολλοί κόσμος, συγχαρητήρια και μπράβο. Μου έστειλαν άτομα που αντιμετωπίζουν bullying και παχυσαρχία και όσο μπόρεσα τους βοήθησα. Με πήραν και τηλέφωνα άτομα που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα και τους βοηθώ ακόμα. Έχεις ζήσει ακραίες καταστάσεις. Ναι. Έχεις ζήσει... Να σου πω, δεν το μετάνιωσα δευτερόλεπτο που έφυγα από το σχολείο. Έπνασε η ψυχή μου. Έτσι νιώθεις. Νιώθεις, Ραφαέλα μου, ότι ας σου συνέβαινε σήμερα αυτό θα το αντιμετωπίζεις διαφορετικά? Θα το έλεγα στους γονείς μου. Σίγουρα θα το έλεγα. Όμως αν είχα ξανά τα ίδια πράγματα και δεν το έλεγα στους γονείς μου, θα ξανά έφευγα από το σχολείο, δεν το μετάνιωσα δευτερόλεπτο. Mm-hmm. Δεν μπορούσες να το αντέξεις αυτό που ναι, γινόταν. Αλλά σίγουρα θα το έλεγα στους γονείς μου, σίγουρα. Ναι. Ενώ τότε, όπως είπες, δεν το είπες γιατί δεν ήθελες να πάνε ήδη στο σχολείο. Ναι, θα γινόταν χειρότερα τα πράγματα, έτσι πίστευα. Ναι. Ραφαέλα μου, πότε αποφάσισες να επιστρέψεις στο νυχτερινό? Είπαν όταν έβγηκα από το σχολείο, είπα να χάσω τα κιλά μου και να ξεκινήσω. Mm-hmm. Τα έχασα και είπα νέο ξεκίνημα, να ξεκινήσουμε, γιατί θέλω τα μελλοντικά μου σχέδια καταρχάς είναι να έβρω κάποια εργασία στη Λάνακα για να μπορώ να αφοσιωθώ mm-hmm. και στο μέλλον να σπουδάσω διατροφολόγος. Θέλεις να γίνεις συνάδελφος του ήρωά σου. Ναι. Να μπορέσεις εσύ να βοηθήσεις άλλους ανθρώπους. Ναι. Ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που είχα εγώ κάποτε. Οι πιο μεγάλες ανασφάλειες δικές σου που αντιμετώπισες σε αυτήν τη διαδικασία ποιες ήταν? Να σου πω, ανασφάλειες δεν είχα. Ανασφάλειες με γέμωσαν άνθρωποι που δεν με πιστεύαν, που έλεγαν πώς θα αποκτήσω ξανά το βάρος μου πίσω. Α, υπήρχαν άνθρωποι που σε βλέπαν να χάνεις βάρος. Υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι τέτοιοι. Μου έλεγαν εντάξει, μέτρα μέρες θα τελειώσεις. Υπήρχαν και άνθρωποι που μου έφεραν μπροστά μου παχυντικά φαγητά γλυκά για να με επηρεάσουν. Αλήθεια. Μου έκαναν τέτοιο είδους πόλεμο. Και με γέμωσαν ασφάλειες, φόβους ότι θα αποκτήσω ξανά το βάρος μου πίσω και ακόμη σήμερα μου λένε ότι έχασα τα κιλά μου, όμως το δύσκολο είναι η συντήρηση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιος να το κάνει αυτό το πράγμα, να σου πω την αλήθεια. Εγώ δεν το καταλάβω. Είπες εσύ τρεις λέξεις προηγουμένως. Θέληση, υπομονή και επιμονή. Όταν θέλει κάποιος κάτι, τα πάντα μπορεί να καταφέρει. Τα πάντα, ναι. Οπότε δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Εσύ κατάφεραν να σε επηρεάσουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είτε σου έφερναν μπροστά σου γλυκά, είτε προσπαθούσαν να σου σπάσουν την ψυχολογία σου και σου έλεγαν ότι εντάξει, έχασες τα τώρα, να τα ξαναπιάσεις, σου λέει πίσω, ζωή διπλά, ίσως. Με πείσμαναν περισσότερο. Όποτε μου κάνανε αυτό το πράγμα, ένιωθα, φοβόμουν τον εαυτό μου ότι θα αγγίξω κάτι να φάω. Φοβόμουν αυτό το πράγμα όμως. Με πείσμο να έλεγα ό,τι και αν γίνει, εγώ θα τα καταφέρω. Είσαστε έτσι, εγώ να τα καταφέρω όμως. Mm-hmm. Ναι, γιατί καμιά φορά μπορεί να φτάσει και κάποιο στο άλλο άκρο, να φοβάται να αγγίξει κάτι να φάει ναι, που ναι, πρέπει σίγουρα. Να απολαμβάνουμε. Φοβόμουν γιατί ξαφνικά μπήκα σε ένα διαφορετικό τρόπο ζωή που παλιά δεν μου άρεσε η υγιεινή διατροφή, δεν το δεχόμουν. Και φοβόμουν γι' αυτό. Τώρα πώς τρέφεσαι? Υγιεινά φαγητά, δεν στερούμε τίποτα. Mm-hmm. Με το διαιτολόγιο του ήρωά μου πηγαίνω κατά γράμμα ό,τι μου λέει. Τρως τα πάντα, απολαμβάνεις ναι, ναι, τα πάντα. Τα πάντα, τα πάντα. Αλλά έχεις το μέτρο σου. Ναι, ξέρεις σίγουρα, τι, σίγουρα. Πόσο και πώς θα τα συνδυάσεις. Και είναι τρόπος ζωής πια. Λατρεύω αυτόν τον τρόπο ζωής. Η γυμναστική πλέον και η υγιεινή διατροφή είναι όλη μου η ζωή. Έχει γίνει για σένα η καθημερινότητά σου. Ναι. Τι θα έλεγες στους ανθρώπους που έχουν περάσει ή περνούν αυτή τη δεδομένη στιγμή
παρόμοιες καταστάσεις μαζί σου και να πούμε, δεν ξέρω και ο Χάρης μας αν είναι εδώ έτσι με τη σελίδα μας στο Facebook, γιατί έχουμε ζητήσει από την αρχή της εκπομπής σήμερα από τον κόσμο, αν και εσείς έχετε βιώσει παρόμοιες ιστορίες που θέλετε να τις μοιραστείτε μαζί μας, να μας στείλετε τα δικά σας μηνύματα και να μας πείτε ότι και εσείς υπήρξατε ίσως κάποια στιγμή στη ζωή σας θύμα bullying και οποιοδήποτε λόγο, γιατί bullying είπαμε μπορεί να κάνουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή σε κάποιον συνάνθρωπό μας για οτιδήποτε. Φτάνει κάποιος να έχει αυτά τα μυαλά, ναι, να θέλει να επηρεάσει τον άλλον αρνητικά. Και γιατί να μην πεις μια θετική κουβέντα στον άλλον, γιατί να μην του πεις θα τα καταφέρεις, μια χαρά θα είσαι, θα δώσεις τη μάχη σου, θα τα καταφέρεις, θα κάνεις αυτό που θέλεις. Όταν αντιμετωπίζουν bullying, έτσι οι καταστάσεις, να μιλάνε πρώτα απ' όλα, να μην τα αφήνουν μέσα τους. Να μιλάνε, να αντιδράνε πρώτα απ' όλα στους γονείς τους, γιατί μαζί θα βρουν σίγουρα μια λύση. Να μην τα αφήνει κανένας τίποτα μέσα του και να ξέρει ότι θέληση, υπομονή, επιμονή είναι το παν. Εκτός από διατροφολόγο, Ραφαέλα μου, έχεις πάει σε κάποιο ψυχολόγο όλα όχι, αυτά τα χρόνια? Όχι, όχι. Η ψυχολόγος ήταν ο Τάσος μου, όπου μαζί του κατάφερα αυτό το πράγμα και... Έχει παίξει και αυτόν τον ρόλο, ναι, λοιπόν, ναι, ο διατροφολόγος. Και ο ψυχολόγος ήταν οι γονείς μου, πρώτα απ' όλα. Συγκεκριμένα η μητέρα μου και ο αδερφός μου, που οπότε έπεφτα εγώ ψυχολογικά, αυτή με σήκωνα πάνω. Ήταν η βράχη μου, ήταν το στήριγμά μου. Υπήρχαν στιγμές που έλεγα κανεί δεν αντέχω, κουράστηκα. Στο μυαλό μου όταν είχα τα 53 κιλά έλεγα πόσα, δεν μπορώ. Και αυτή με παίρνα από πατώματα, με παίρνα στα ύψη. Μου έλεγα συνέχισε το δρόμο σου, είμαστε κοντά σου και έκανα τα πάντα για να τα καταφέρω. Η μητέρα σου και ο αδερφός σου είπες ότι ήταν, ναι, και οι γονείς σου γενικότερα, ναι, αλλά και ο αδερφός σου ήταν εκεί. Έχουν δώσει μάχες έτσι για σένα, πιστεύεις ότι πάρα έχουν πολλές, ρίξει, ναι, και καυγάδες ίσως και πίσω από την πλάτη σου? Υπήρχαν, ναι, γιατί οι άνθρωποι που δεν πίστευαν σε μένα και προσπαθούσαν να επηρεάσουν, υπήρχαν, ναι. Ο αδερφός μου θα του πω δημόσια ευχαριστώ, γιατί χωρίς αυτό, τις συμβουλές του, τα πάντα δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Πιο μεγάλος από, ναι, σένα. Τρεις άνθρωποι με βοήθησαν πάρα πολύ στη ζωή μου, η μητέρα μου, ο αδερφός μου και η οικογένειά μου, αλλά συγκεκριμένα αυτοί οι δύο και ο Τάσος μου. Μπράβο, Ραφαέλα μου. Είσαι πολύ τυχερή που έχεις την οικογένειά σου κοντά σου. Σίγουρα είναι. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για τη σημερινή μας συνάντηση. Ειλικρινά χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι και εδώ σήμερα στην εκπομπή για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε μαζί αυτό το μήνυμα, να σε ακούσω κι εγώ από κοντά. Γιατί δίνεις δύναμη και εμψυχώνεις πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος μπορεί να έχει βρεθεί σε παρόμοια θέση. Ο πατέρας σου είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Θέλει κάτι να σου πει. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, Χριστιανέ μου, μια χαρά, δόξα ο Θεός. Ήθελα να πω να ευχαριστώ πιο πολλά τη γυναίκα μου. Διότι η γυναίκα μου ήταν αυτή που κουράζεται πάρα πάρα πολύ για τη Ραφαέλα μας. Και τον Τάσο μας, τον ήρωα της κόρης μου. Αγαπώ τέτοιες πιο πολλά. Πολλά, Ραφαέλα μου, γεια σου. Γεια σου. Αγαπώ σε κούκλα μου. Και εγώ. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Χριστό μου. Εσείς σαν γονιός, πώς βιώνετε όλη αυτή την κατάσταση που ζούσε το παιδί σας, που την βλέπετε, πόσον την είσαι καταβάλει κάποτε, λέω κάποτε γιατί πια είναι μια χαρά, το έχει ξεπεράσει, είναι μακρινό παρελθόν. Όταν βλέπετε ότι το παιδί σας βιώνει αυτές τις καταστάσεις, ότι πέρασε από τόσες δυσκολίες, εσείς πώς το αντιμετωπίζατε? Είδα ξαναίδω, Χριστιανά μου. Εγώ όταν που την έβλεπα πληγώνουμουν πάρα πολύ. Πολλές φορές ποιος είναι συμβούλευα. Τώρα λοιπόν, δεν ήθελα να την πληγώσω όμως. Τι να σου πω, ας πούμε, έλεγα της, Ραφαέλα μου, μέντρο εκείνο, μέντρο εις τούτον. Πολλές φορές, ας πούμε, έφευγε μου το τραπέζι, πήγαινε κλειδώνε τους το δωμάτιο της. Καταλάβαινα όμως ότι έκλαιε. Μιλούσαμε τα με τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου και η κουνιάδα μου προσπαθήσαν πιο πολλά, η κουνιάδα μου. Βρήκαν τον διαιτολόγο, τον Τάσο μας, τον Σιχέρο. Αν και δεν τον γνωρίζω, κάποτε θα τον γνωρίσω, καλός άνθρωπος, από ό,τι μου έλεγαν. Και βοηθήσαν όλοι από γύρω. Έγινε και η Ραφαέλα μου. Βλέπω ότι καμαρώνω. Πολύ ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, Χριστιανά μου. Καλή απελευθέρωση, Χριστιανά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστό μου. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας.
Άρα με τη μάμα σου φαντάζομαι, Ραφαέλα μου, ότι είσαι πάρα πολύ κοντά. Πάρα πολύ. Ο φύλακας άγγελος. Και τον αδερφό μου. Και τον αδερφό σου. Αλλά πάντα η σχέση έτσι με τη μάμα είναι πολύ διαφορετική και πολύ ιδιαίτερη. Ναι, ναι, είναι. Και σαν γυναίκα, νομίζω ότι μπορούσε να σε καταλάβει σε πάρα πολλά θέματα. Της λέω όλα τα μυστικά μου, τότε δεν τα έλεγα γιατί φοβόμουν. Τους λέω όλα τα μυστικά μου, η μητέρα μου και ο αδερφός μου είναι μαζί και ο πατέρας μου, όμως έχω και ιδιαίτερη αδυναμία στον αδερφό μου πάρα πολύ. Τα λατρεύεις, ε? Ναι. Είναι, το έχω καταλάβει από τις είναι αναφορές. Είναι ο μεγάλος αδερφός, τον αγαπάω πάρα πολύ. Ναι. Και όπως είπες, σε έχει σηκώσει πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Εκεί που έλεγα θα σταματήσω, ήταν εκείνος που δεν με άφησε να σταματήσω. Τώρα σε ποια φάση είσαι με το σχολείο? Τώρα μόλις ξεκίνησα. Θα δούμε πώς πάει το πράγμα. Εγώ θέλω να σπουδάσω διατροφολόγος στο μέλλον. Και ξέρεις ότι όταν θέλεις να σπουδάσεις διατροφολόγος, μπορείς να το κάνεις. Σίγουρα, έχω και την εμπειρία, αν μπορώ. Είναι καθαρά πάνω σου. Ναι, ναι. Στο μέλλον θέλω να σπουδάσω. Τώρα γυρεύω κάποια εργασία στη Λάνακα, έτσι. Αυτά. Ραφαέλα μου, είναι πραγματικά πολύ μεγάλη μας χαρά που σε έχουμε κοντά μας. Εγώ είσαι παράδειγμα. Είσαι εμψύχωση για πάρα πολύ κόσμο. Είσαι εμψύχωση. Και από ό,τι μαθαίνω, θα πας και σε εκπομπές και άλλες. Έχει χτυπήσει το τηλέφωνο σου αυτές τις μέρες και από Ελλάδα και θα κάνεις και σύντομα ταξίδια, έτσι δεν είναι? Άρα έχεις μπροστά σου. Έχω μπροστά μου, ναι. Είναι πολύ θετικό να βγαίνουν αυτές οι ιστορίες προς τα έξω, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, και ένας άνθρωπος να βοηθηθεί από αυτόν που ακούει σήμερα από σένα, είναι πολύ μεγάλο κέρδος και πολύ μεγάλο όφελος. Δεν λέω παραπάνω, ακόμη και ένας όμως. Το καταλαβαίνω για, από τα μηνύματα που μου στέλνουν. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ αυτό. Έχουν επικοινωνήσει μαζί σου κορίτσια που είναι σε νεαρή ηλικία και ίσως δεν έχουν μιλήσει ακόμη και οι ίδιες στους δικούς τους για αυτό, ναι, που ναι, τους ναι. Μου μίλησε μια συγκεκριμένη κοπέλα όπου αντιμετωπίζει μπούλικ, είναι στο γυμνάσιο. Αντιμετωπίζει μπούλικ, όμως φοβάται και εκείνη να το πει. Και προσπαθώ να της δώσω τις καλύτερες συμβουλές. Φαντάζομαι ότι θα την έχεις παροτρύνει να μιλήσει, έτσι? Ναι, σίγουρα, είναι, σίγουρα. Γιατί πρέπει να μιλάμε. Ναι. Να μιλάμε, να μην φοβόμαστε, να μην κρυβόμαστε. Όσπου τα αφήνουμε μέσα μας, στο μέλλον θα πονάμε. Πρέπει να τα λέμε, να αντιδράμε, γιατί όσπου δεν τα λέμε, η λύση δεν υπάρχει. Πάντως, εγώ σήμερα έχω απέναντί μου μια κοπέλα, η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή, ξέρει πολύ καλά που στέκεται, που πατά, τι θέλει, τι δεν θέλει και πώς θα αντιμετώπιζε σήμερα έναν άνθρωπο, αν άκουγες από δίπλα σου κάποιος άλλος να σχολιάζει την εμφάνιση κάποιου άλλου. Κάποιος άλλος να... Να σχολιάζει την εμφάνιση κάποιου άλλου συνανθρώπου μας, θα αντιδρούσες σε αυτό? Θα αντιδρούσα, ναι. Πιστεύω θα αντιδρούσα. Θα ήσουν έντονη. Ναι, θα ήμουν. Και με βάση τις προσωπικές σου εμπειρίες, αλλά νομίζω ότι και χωρίς τις προσωπικές εμπειρίες. Γιατί έμενα τότε στον πουλί, κανείς δεν με υποστηρίξει. Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος πονόσπορος. Ήθελα κάποιος να πει σταματήστε. Και τώρα μου συνέβαινε αυτό το πράγμα, θα αντιδρούσα, θα υποστήριζα το θύμα. Ραφαέλα μου, έχεις μιλήσει μετά το σχολείο με κάποιους από τους συμμαθητές σου που μπορεί να σου έχουν πει ότι, ρε παιδί μου, έχω μετανιώσει, έχω καταλάβει ότι ήταν λάθος. Ήταν ένα λάθος της ηλικίας που δεν μπορούσα να καταλάβω πόσο κακό σου έκανα. Όχι, όχι. Να σου πω την αλήθεια, ούτε θέλω να τους βλέπω. Και όταν τους βλέπω στον δρόμο, ξέρω εγώ, δεν νιώθω τίποτα. Θέλω απλά να μην τους ξαναμιλήσω, τίποτα. Ούτε κακία, ούτε μίσος, ούτε θύμος. Απλά ήταν τότε, περάσαν, τέλειωσε. Ούτε θέλω να ξαναμπω στη ζωή μου αυτά τα άτομα. Θέλεις να τα αφήσεις όλα πίσω σου, όπως και τα έχεις αφήσει όλα πίσω σου. 53 ολόκληρα κιλά, λοιπόν. Ναι. Έχεις απαλλαχτεί. Που έλεγα και προηγουμένως ότι δεν έχει σημασία στο πόσα κιλά ζυγίζει ο καθένας από εμάς, αν είναι 53, 63, 73, 113 ή όσα και να ζυγίζει, αλλά σημασία έχει πόσο δυνατή νιώθουμε και είμαστε μέσα μας. Και εσύ, όλοι είμαστε ξεχωριστοί. Απλά κάποιοι βλέπουν κάποιο διαφορετικό στα μυαλά τους και έτσι λένε αυτό θα τον κοροϊδέψουμε. Ναι. Για να βγουν, πιστεύω στα μυαλά τους, εμείς θα βγούμε πιο ψηλά. Ναι. Εσύ όμως θα έχεις καταφέρει περίφημα.
Και δεν μιλώ για τα κιλά, μιλώ για τον τρόπο που σκέφτεσαι, μιλώ για τον τρόπο που νιώθεις, μιλώ για τον τρόπο που αντιμετωπίζεις πια τη ζωή. Και μπράβο σου, γιατί αυτό έχει σημασία. Τόση ώρα που σε έχω απέναντι μου, δεν έχω ρίξει ούτε μισή ματιά στο σώμα σου να σε δω, ειλικρινά. Δηλαδή, γιατί πραγματικά αυτό δεν είναι κάτι, είναι κάτι που δεν έχει σημασία στο πόσα κιλά ζυγίζει ο καθένας από εμάς. Είναι καλό βεβαίως να κρατάμε την ισορροπία στη διατροφή μας για να έχουμε την υγεία μας. Και όχι για το πώς φαινόμαστε και σε ποιο size. Και την ψυχολογία παντελονίου. Βεβαίως. Ραφαέλα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Να είσαι καλά, χαρά. Τιμή μου που σε γνώρισα. Χαρά δική μου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εμείς θα πάμε να.